Σας είπε πως επειδή οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας άφησαν υπονοούμενα για θυρωρούς συμφερόντων, ποιας διαπλοκής, δύο στελέχη που έπιναν ποτά την Κυριακή το βράδυ, δική σας υπουργή ήταν με το συγκεκριμένο επιχειρηματία. Τι απαντάτε? Νομίζω ότι το είπα, ήμουν ασαφής χθες στη Βουλή και μάλιστα συνδέεται με τις προηγούμενες μου απαντήσεις. Τι μεσολάβησε από την Κυριακή και την πομπόδη κατάθεση της ψήφου δυσπιστίας από τον κύριο Ανδρουλάκη και την αποστροφή της Τετάρτης? Ο μαρτυριάρης Νίκος Παπάς, το οποίο δεν ξέρω αν το ξέφυγε, αν το είπε επίτηδες, για να μην πάρει όλη τη δόξα της πρότασης δυσπιστίας στο Πασόκ, είπε ότι όλο αυτό ήταν κάτι το οποίο προετοιμαζόταν. Είπαμε, τρία είναι τα κομμάτια του Μπάζλ. Πρωτοσέλιδο, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς ο κ. Ανδρουλάκης, επειδή ήξερε αυτό το οποίο θα ακολουθήσει, με τις ανακοινώσεις, με το ότι προφανώς αποκαλύφθηκαν αυτοί που θέλουν δικαιοσύνη και αλήθεια κάναν παιχνίδια στο παρασκήνιο, έφερε στη Βουλή ως επιχείρημα ένα δημοσίευμα για μια συνάντηση η οποία ήταν σε φιλικό επίπεδο. Δεν είχε καμία σχέση. Και να σας πω και κάτι. Επειδή, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Την είδατε τη στάση της κυβέρνησης? Μιλήσατε για την Κυριακή. Εγώ δεν γνωρίζω και λεπτομέρειες. Μιλήσατε για την Κυριακή όμως. Να το δεχτούμε λοιπόν ότι είναι την Κυριακή. Ναι. Για τον κύριο Ανδρουλάκη τα λόγια. Ωραία, να πούμε ότι είναι όπως τα λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Να πούμε την πραγματικότητα. Πριν τη συνάντηση αυτή την οποία επικαλείστε, θυμάστε τις ανακοινώσεις και της κυβέρνησης και τις δικές μου και των υπουργών, όλες τις αναρτήσεις, μηδενός εξαιρουμένου, νομίζω, στα social media, τις απαντήσεις για το δημοσίευμα αυτό προς το ότι εμείς δεν επιτιθέμεθα σε δημοσιογράφους, εμείς απαντάμε με την αλήθεια. Είδατε και τη στάση την Τρίτη εδώ, στην ενημέρωση πολιτικών συντακτών. Είδατε τι είπαμε. Στο τέλος της ημέρας, η μεγαλύτερη απόδειξη είναι οι πράξεις, αυτά που λέμε, αυτά που λέμε στους πολίτες. Εμείς δείξαμε ποια είναι η στάση μας απέναντι σε οποιοδήποτε δημοσίευμα, σε οποιοδήποτε μέσο θεωρούμε ότι παραπλανάει, προσπαθεί να παραπλανήσει την κοινή γνώμη. Κάποιοι άλλοι έδειξαν με τη στάση τους και την προσυνεννόηση και την προθυμία τους παραμονή 25 Μαρτίου το πόσο, εν πάση περιπτώσει, πρόθυμοι είναι και το σε ποιες περιπτώσεις δεν έκαναν πρόταση δυσπιστίας, να έχεις καταγγείλει τους πάντες και τα πάντα για αυτή την κυβέρνηση και πόσο γρήγορα έκαναν σε άλλες περιπτώσεις. Η ουσία είναι νομίζω που μετράει. Και εδώ η ουσία μιλάει και φωνάζει. Ελάτε. Και εκπρόσωπε.